Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Αναστασοπούλου, κύριε Οικονόμου. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, να δούμε αν θα είναι καλή εβδομάδα για την πόλη σας, η οποία περνά μια πολύ δύσκολη δοκιμασία από ό,τι φαίνεται, κύριε Δήμαρχε. Είδαμε χθες τον αριθμό των κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη και πραγματικά όλοι τρομάξαμε. Φοβάστε ότι είστε κοντά σε ένα ολοκληρωτικό lockdown? Κοιτάξτε, έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι από αυτούς, ξέρετε, που του αρέσουν να κάνει μνημόσυνα, δεν του αρέσει να αποδίδει ευθύνες. Είμαστε σε ένα πόλεμο αυτή τη στιγμή και προφανώς αυτό το πράγμα πρέπει να κάνουμε σήμερα. Με αυτό πρέπει να ασχοληθούμε, δηλαδή να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το κακό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε πού είναι οι πηγές του προβλήματος. Έχουν ξεκινήσει κάποια μέτρα εδώ και κάποιες λίγες μέτρες. Θα κάνω ένα χρόνο μέχρι να αρχίσουν να αποδίδουν. Απλώς δεν ξέρω αν τα στοιχεία είναι τόσο δύσκολα, τόσο άσχημα που φαίνεται ότι είναι. Μήπως πρέπει να πάρουμε και πιο αυστηρά μέτρα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το lockdown το οποίο έχει αποφασιστεί. Δηλαδή είμαστε κοντά, γιατί χθες είχαμε ένα έκτακτο σχέδιο για τις ΜΕΘ στην περιοχή σας. Αυτό αφορούσε καθαρά τη διαχείριση των νοσοκομείων. Αλλά ξέρετε, μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο παράγονται κάποια κρούσματα, μεταδίδεται ο ιός. Mm-hmm. Αν θα πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα, δηλαδή αν θα πρέπει να έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας νωρίτερα. Αν θα πρέπει να απαγορεύσουμε τη μετακίνηση μέσα έξω από τον νομό. Εγώ το είχα εισηγηθεί και τις 26 Οκτωβρίου, ξέρετε, εκείνο το τρομερό τρίμερο που έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, η διάδοση που έγινε δηλαδή, ο νωρίς, θα το δούμε σε λίγες μέρες. Εσείς και επιπλέον μέτρα για να φτάσουμε στην πραγματικότητα σε μια κατάσταση τύπου περασμένου Μαρτίου, καθολικού lockdown δηλαδή. Όχι καθολικού lockdown. Το λιανεμπόριο θα είναι ανοιχτό, οι υπηρεσίες σε κάποιο βαθμό θα είναι ανοιχτό. Προφανώς δεν θα έχουμε αυτό το ολικό lockdown, προφανώς δεν θα έχουμε μετακίνηση προς το παρόν τουλάχιστον με SMS. Απλώς, ξέρετε, τι ζητάτε χειρότερο επιπλέον, δηλαδή, τι να μπει επιπλέον στο τραπέζι? Σας είπα προηγουμένως, μήπως τυχόν θα πρέπει, για να μην έχουμε και αυτές τις εικόνες, γιατί που είδαμε προηγουμένως, αλλά μπορώ εγώ να σας δώσω και κάποια στοιχεία για τις πλατείες αργότερα. Ίσως θα πρέπει με το κλείσιμο των καταστημάτων, με το κλείσιμο των γραφείων, που είναι 8-9 το βράδυ, να υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας. Ξέρετε, κύριε Οικονόμου, κυρία Αναστασοπούλου, κύριε Πορτοσάλτε, κυρία Παγώνη, μαζεύουμε 3 με 4 φορές περισσότερες ποσότητες σκουπιδιών στους κοινόχρηστους χώρους. Mm-hmm. Είναι κάποια στοιχεία τα οποία σας τα δίνω. Στη Νέα Άρα Παραλία που δείχνετε και την εικόνα. Και τώρα, μαζεύεται κόσμος πλατείες. Θα μου πείτε πού θα πάει αυτός ο κόσμος. Θα μου πείτε πού θα πάει. Είναι ανάγκη η χρήση του κοινόχρηστου χώρου, αλλά σε εκείνες τις ώρες, ξέρετε, που μαζεύεται ακόμα περισσότερος, που λίγο χαλαρώνει το πράγμα, που παίρνουμε και κάνα ποτό και καμιά μπύρα και κάνουμε έτσι και ένα αυτοσχέδιο πάρτι, έτσι μια παρεούλα, είναι πολύ επικίνδυνο να γίνει αυτή η διάδοση. Δεν είμαι από αυτούς που θα γυρίσω πίσω και θα πω τι έφταιξε και ποιος έφταιξε και τι έπρεπε να κάνουμε. Τέλειωσε αυτό. Απλώς αυτό έχει τελειώσει. Ναι, έχουμε μια πραγματικότητα μπροστά μας. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε κατά το δυνατόν μικρότερες συγκεντρώσεις. Είναι σημαντικό να κρατηθεί η ζωή στην πόλη. Μπορεί να ξανακλείσετε αυτό του Μαρτίου, και Απριλίου. Την παραλία της Θεσσαλονίκης, κύριε Δήμαρχε, θέλουμε να τα αποφύγουμε. Αυτό νομίζω ότι είναι το τελικό στάδιο. Παρακαλώ, κύριε Πορτοσαλτέ. Ναι. Φαίνεται ότι σε κάποιες στιγμές δεν μπορούμε να καταφέρουμε να κρατήσουμε την ισορροπία μεταξύ ζωής και αποκλεισμού. Που έρχονται, όπου υποχρεωτικά θα πεις ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι. Κοινωνικής δραστηριότητας, δηλαδή, λες και κλεισίματα. Που δεν θέλουν να το καταλάβουν. Αρνούνται να το καταλάβουν, δεν θέλουν. Καθένας έχει τα δικά του, εν πάση περιπτώσει. Κύριε Πορτοσάλτε, μπορεί να φτάσουμε κάποια στιγμή σε αυτό το σημείο. Απευθυνόμαστε στην ατομική ευθύνη του καθενός. Βάζουμε κάποια περιοριστικά μέτρα. Αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να σταθμίσουμε δύο στοιχεία. Ένα πρώτο στοιχείο έχει να κάνει με μια κόπωση και ένα δεύτερο έχει να κάνει με την οικονομική ζωή. Δεν βρισκόμαστε στο Μάρτιο, στον Απρίλιο. Περάσαμε μια δύσκολη άνοιξη, περάσαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε ΔΕΘ. Αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, καταλαβαίνω ότι υπάρχει πλέον μια απελπισία. Δηλαδή, είναι θέμα οικονομικής επιβίωσης για πάρα πολύ κόσμο. Και εκεί ακριβώς καταλαβαίνω πώς σταθμίζει και η κυβέρνηση και όλοι εμείς που διαχειριζόμαστε, ξέρετε, που εισηγούμαστε κάποια τέτοια μέτρα, πώς μπορούμε να φέρουμε μια σωστή ισορροπία. Βέβαια, θα μου πείτε, η υγεία είναι πρώτη. Προφανώς, όταν φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν υπάρχει η επόμενη μέρα, προφανώς πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Και εγώ είμαι από αυτούς που λένε ότι το χειρότερο πράγμα από ένα lockdown είναι το καθυστερημένο lockdown. Mm-hmm. Και δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή είμαστε σε αυτό το σημείο. Δεν έχω εγώ, κύριε, όλα τα δεδομένα για να δω
που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Απλώς πρέπει σταδιακά να πάμε σε όλες αυτές τις απαγορεύσεις που να αποτρέπει να γίνονται όλες αυτές οι άσχημες εικόνες, που να μην έχουμε μαγαζιά, που να έχουμε πολλές συγκεντρώσεις, που να μην έχουμε, ξέρετε, αυτές τις τους πυρήνες μετάδοσης. Αυτό πώς σταματάει, κύριε Δήμαρχε? Λέει ο Δήμαρχος, αν είναι να γίνει το lockdown, να γίνει τώρα. Αυτό λέτε στην ουσία, κύριε Ζέρβα, για να σωθεί ό,τι σώζεται. Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται, και η δικιά μου πρόταση ήταν να έχουμε αυτές τις απαγορεύσεις στην κυκλοφορία, δηλαδή από τις 8-9 το βράδυ, να μην υπάρχει δυνατότητα κυκλοφορίας. Το μέσα έξω στο νομό. Απ' την άλλη πλευρά, η κυρία Παγώνη είναι νομίζω και πολύ πιο αρμοδιότερη να το πει. Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται στα σχολεία, τουλάχιστον στα λύκεια, στα γυμνάσια, τι γίνονται στα φροντιστήρια. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή γιατί τα γυμναστήρια κλείσανε και τα φροντιστήρια ήταν. Προφανώς, όταν ο μέσος όρος ηλικίας ήταν στα 28 χρόνια, προφανώς ήταν από μετά τα σχολεία όμως, να κάνει... ήταν από τα πάρτι και τις διασκεδάσεις. Γιατί στα σχολεία δεν έχουμε τέτοια εικόνα. Κοιτάξτε, υπάρχουν από τα στατιστικά που έχουμε, υπάρχουν σωματεία αθλητικά στις δυτικές συνοικίες, ένα σωματείο τέικβοντο που είχε κολλήσει όλο το σωματείο. Ήταν αθλητές έφηβοι. Mm-hmm. Τώρα, αυτοί που το μετέφεραν είναι κάτι που. Το μετέφεραν και στο σχολείο, λέτε. Ναι, μπορώ να σας πω από το Δήμο Θεσσαλονίκης, που είναι ένα τεράστιο οργανισμό πάνω από 4.000 υπαλλήλων. Mm-hmm. Οι περισσότεροι από αυτούς, τους λίγους ευτυχώς ακόμα που έχουν κολλήσει τον ιό, δεν είναι φορείς του ιού, κόλλησαν από την οικογένειά τους. Δεν κόλλησαν από το εργασιακό περιβάλλον. Επομένως, λέτε και άλλα μέτρα τώρα, κύριε Δήμαρχε, άμεσα. Ό,τι είναι να αποφασιστεί, για μένα πρέπει να αποφασιστεί σήμερα. Έχει απόλυτο δίκιο ο Δήμαρχος ότι ό,τι αποφασιστεί παίρνετε τώρα, γιατί αυτό θα φανεί σε 10 μέρες, που σημαίνει να προσπαθούν να διαχειριστούν αυτές τις 10 μέρες μέχρι να φανούν τα αποτελέσματα των μέτρων που θα παρθούν τώρα και να μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση οι άνθρωποι. Έχει απόλυτο δίκιο και μην ξεχνάμε ότι όπως φαίνεται από τον αριθμό των κρουσμάτων υπάρχουν πάρα πολλοί ασυμπτωματικοί δήμαρχοι, από ό,τι φαίνεται πάρα πολλοί ασυμπτωματικοί οι οποίοι μεταδίδουν. Και αυτό το επιβεβαίωσε προηγουμένως ο κύριος Αργιάννης με τους αριθμούς τους οποίους μας είπε. Επιβεβαίωσε αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε το παράδειγμα του Ισραήλ, το οποίο το Σεπτέμβριο πήγε σε ένα lockdown, προφανώς γιατί τα νούμερα είχαν αρχίσει να εκτοξεύονται και αυτή τη στιγμή, διαψεύστε να κάνω λάθος, έχει καταφέρει σε κάποιο βαθμό να αντιθασεύσει αυτό το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Έχετε πολύ καλά νοσοκομεία, δήμαρχε, εκεί και πολύ καλούς γιατρούς, νομίζω ότι θα προσπαθήσουν να τα διαχειριστούν με τον καλύτερο τρόπο. Να βγαίνει ήδη άρι, το διαχειρίζονται με καταπληκτικό τρόπο. Θέλω να το πούμε αυτό. Μαζί τους. Να λέει είμαστε σε ένα πόλεμο και πρέπει να πάρουμε τώρα αυστηρότερα μέτρα για να μας ξεφύγει ακόμη περισσότερο. Έχει το πράγμα. Δίκιο, έτσι. Νομίζω ότι είναι ακριβώς η τάση που να τηρηθεί τώρα, έτσι. Γιατί ακριβώς πάμε σε αυτή τη λογική να σώσουμε πιθανότατα Χριστούγεννα, να σώσουμε την επόμενη χρονιά. Γιατί ξέρετε, αν πάμε σε αυτή τη διαδικασία, προφανώς το lockdown, το οποίο νομίζω δεν το γλιτώνουμε, κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Γενικό λέτε. Ένα lockdown προφανώς ένα γενικό lockdown με περισσότερους περιορισμούς. Βλέπετε τι γίνεται στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Αυστρία, σε χώρες που πήγαιναν καλύτερα από εμάς. Η Τσεχία ήταν ένα παράδειγμα προς μίμηση, αν θυμάστε, το Μάρτιο-Απρίλιο στο πρώτο κύμα. Και τώρα βρίσκεται με πάνω από 10.000 κρούσματα. Και μιλάμε για χώρες με ίδιο πληθυσμό με εμάς. Και την κυρία Παγώνιος προς αυτό. Αργά ή γρήγορα θα γίνει το lockdown στην Ελλάδα? Για γενικό lockdown όχι. Αλλά τοπικά, όπως λέει ο Δήμαρχος, εκεί που θα χρειαστεί πρέπει να γίνει. Και δεν πρέπει να καθυστερούμε. Στις κόκκινες περιοχές. Όπως το θέμα δηλαδή. Της μάσκας, κυρία Αναστασοπούλου, έπρεπε εδώ και ένα μήνα να είχε γίνει το θέμα της μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς. Το λέγατε, κάποιοι γιατροί το λέγατε αυτό. Κάποιοι το λέγαμε, αλλά ποιος μας άκουγε, έχει σημασία. Έτσι, αυτό. Όπως επίσης το θέμα των περιορισμών, βλέπετε η κεντρική Μακεδονία είναι ενιαίος χώρος. Βλέπετε, ξεκίνησε από Θεσσαλονίκη, μεταφέρθηκε στις Σέρες, στην Χαλκιδική. Κύριε Δήμαρχε, μια που είστε σε κόκκινο σημείο, μήπως θα έπρεπε λοιπόν από τώρα να απαγορευτεί η έξοδος από τον νομό Θεσσαλονικής? Εγώ αυτό το εισηγήθηκα ήδη χθες. Εγώ το είχα εισηγηθεί. Άρα σήμερα πρέπει να περιμένουμε μέτρα στη Θεσσαλονίκη επιπλέον. Και για το τριήμερο, κύριε Οικονόμη, για το τριήμερο, ξέρετε πώς ήταν το τριήμερο της 26ης. Τις συνέπειες, επαναλαμβάνω, εκείνου του τριήμερου και της απόδρασης πολλών Θεσσαλονικαίων ανά τη Βόρεια Ελλάδα σε διάφορα φέρετρα, θα το δούμε σε λίγες μέρες. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο έστω και σήμερα πρέπει να το λάβουμε υπόψη, ακριβώς
για να σώσουμε ό,τι είναι δυνατόν να σωθεί. Mm-hmm. Και αν επιτρέπετε από αυτού, να σημειώσουμε και το εξής, ότι ο κορονοϊός, θα το ξαναπούμε άλλη μια φορά, δεν ξεχωρίζει ευσεβείς και ασεβείς. Δυστυχώς, όλοι, αν κάποιος... Δεν κάνει καμία απολύτως διάκριση. Το λέω με πόσο περισσότεροι... Και με αφορμή τις εικόνες που είδαμε στη Θεσσαλονίκη, ναι, επειδή τη μέρα του Αγίου Δημητρίου. Τις εικόνες εκείνες ακριβώς μια εβδομάδα πριν τις σχολιάσαμε αρνητικά το πρωί εκείνο της Δευτέρας, ότι είδαμε έξω από τον ναό του Αγίου Δημητρίου. Έτσι μπορεί κανείς με και μια... Και είχαμε κρούσματα, κύριε Πορτοσάλτη. Δυστυχώς να πει ότι δεν ξεχωρίζει ο κορονοϊός κανέναν και να βάλουμε το μυαλό μας στο κεφάλι μας. Μάλιστα είχαμε κρούσμα σε έναν Μητροπολίτη, ο οποίος ήταν αρνητής. Να το πούμε και αυτό. Ήταν αρνητής. Και τώρα γύρισε στην ανάποδη πλευρά και τώρα καλεί τους πιστούς να προσεύχουν κτλ. Γιατί πρέπει να φτάσουμε εκεί? Αναρωτιέται πραγματικά. Εδώ, κύριε οικονόμου, είχαμε αρνητές, αρχηγούς. Μην κοιτάμε παρελθόν, δεν έχει κανένα νόημα. Έτσι είναι, έτσι είναι, έχετε δίκιο. Τι λέτε, κύριε Ζέρβα? Νομίζω ότι σήμερα αρνητές. Ναι, πείτε το. Αρνητές αρχηγούς κρατών. Έτσι, ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας ήταν ένας από τους αρνητές, ο οποίος έχει αλλάξει τώρα πλέον τη χώρα. 180 μοιρών. Είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Και ο Υπουργός Υγείας σήμερα νομίζω θα διαχειριστείτε την κατάσταση με τα νοσοκομεία με τον καλύτερο τρόπο, ακούγοντας πάντα τους γιατρούς που είναι μάχημοι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημαρχή. Αλλά πάμε σε μια μάχη που νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Τα καταφέραμε την Άνοιξη. Ξέρετε, και εκεί το καλοκαίρι πάλι η Θεσσαλονίκη είχε ξεφύγει, είχε πρωτιά. Σωστά. Πιστεύω ότι οι Θεσσαλονικοί θα αντιδράσουμε σωστά. Μακάρι, κύριε Δημαρχή. Ευχαριστούμε πολύ.